τη δική τους μάχη στους δρόμους ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση που έχει γονατίσει όλα τα νοικοκυριά, ετοιμάζονται να δώσουν στις 15 Απριλίου τα περήφανα γερατιά της Κρήτης. Με βασική τους απέτηση να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή όπως τους αξίζει, ζητούν παράλληλα και την άμεση κατάπαυση του πυρός στη μαρτυρική Ουκρανία. Το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που οργανώνουν θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθμινο στις 11 το πρωί και θα έχει αφετηρία το εργατικό κέντρο. Η πανδημία, η ακρίβεια, ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στη χώρα, μια οικονομική μέγενη στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Ζητούμε να σταματήσει άμεσα ο καταστροφικός πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος γίνεται για τον έλεγχο των αγορών, των πρώτων υλών, της ενέργειας, αλλά και για γεωστρατηγικούς στόχους που έχουν σαν αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους, εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένους, τεράστιες υλικές καταστροφές, οι οποίες επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία και τη ζωή όλων μας. Το πρωί, μέλη των συνταξιουχικών σωματείων του Ρεθύμνου απίφθηναν ανοιχτό κάλεσμα σε εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους του νησιού, ώστε να δώσουν δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο της Παρασκευής. Καλώ όλους τους συνταξιούχους την Παρασκευή 15 του μήνα εδώ στο εργατικό κέντρο να έρθουν να πρωτοφωνάξουν μαζί όλοι, όχι στην ακρίβεια. Δεν πάει άλλο, δηλαδή μας έχει γονατίσει αυτή η κατάσταση. Όλοι στους δρόμους του Ρεθύμνου για να απαιτήσουμε αύξηση στις συντάξεις, να επανέλθει το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.